Αυτονομιστές διαδηλωτές συγκρούονται στους δρόμους της Βαρκελόνης με άντρες των αστυνομικών δυνάμεων. Οι διαδηλωτές καίνε ό,τι βρουν μπροστά τους και πετούν πέτρες στους αστυνομικούς που απαντούν με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και αντλίες νερού. Η Βαρκελόνη έχει βυθιστεί στο χάος. Ο εκτελών χρέη Υπουργού Εσωτερικών της Ισπανίας απίφθινε μια σκληρή προειδοποίηση προς τους διαδηλωτές που έκαψαν για πέμπτη νύχτα τους δρόμους της καταλανικής πόλης. Y les recuerdo que ante los delitos de atentado contra la autoridad, el código penal prevé penas que pueden llegar a los 6 años de prisión. Σύμφωνα με την αστυνομία, 525.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν τη νύχτα που πέρασε στους δρόμους της Βαρκελόνης. Θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την καταδίκη των 12 Καταλανών αυτονομιστών ηγετών σε φυλάκιση πολλών ετών για το ρόλο τους στην απόπειρα απόσχησης το 2017. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή της Βαρκελόνης, από τη Δευτέρα που άρχισαν οι διαδηλώσεις, έχουν πυρποληθεί 700 κάδια απορριμμάτων, με τις ζημιές στην πόλη να υπολογίζονται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 17 άνθρωποι συνελήφθησαν τη νύχτα που πέρασε σε ολόκληρη την Καταλωνία και 62 τραυματίστηκαν, οι 41 από αυτούς στη Βαρκελόνη. Σε μια προσπάθεια να φημώσει τη φωνή των διαδηλωτών, Ισπανός δικαστής διέταξε το κλείσιμο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την οργάνωση Democratic Tsunami υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας.